Τραγωδία στα νυχτά της Γιαλούσας στην κατεχόμενη Κύπρο με τουλάχιστον 19 νεκρούς πρόσφυγες και 25 αγνοούμενους. Σκάφος που μετέφερε 150 με 160 μετανάστες βυθίστηκε 26 χιλιόμετρα ανοιχτά της Γιαλούσας στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Οι έρευνες για την ανέβρεση των αγνοουμένων είναι σε εξέλιξη. Στις έρευνες συμμετέχουν και τουρκικά σωστικά συνεργεία, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Τουρκία. Το πλοιάριο εντόπισε πρώτα η τουρκική ακτοφυλακή. Στη διάσωση των μεταναστών συνέδραμε και ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος άρχισε να βυθίζεται στις 6 το πρωί λόγω της εισρωής νερού στο μηχανοστάσιο.